Είμαι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Νομού Κορινθίας. Κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, στα πλαίσια του πρώτου Ελληνοϊταλικού Συνεδρίου που κάνει ο Ιατρικός Συλλόγος, έχω να κάνω μία πρόταση στον Δήμο σας για την ιαματική ιατρική. Πριν από 15 μέρες περίπου βρέθηκα με τον κύριο Δήμαρχο, με τον πρόεδρο της ιαματικής ιατρικής, τον κύριο Κουσκούκη, που έχει αδειοδοτήσει τα ΣΠΑ του Δήμου σας, και αποφασίσαμε να κάνουμε μαθήματα ιαματικής ιατρικής θερμαλισμού στο Λουτράκι, αν εσείς δεν έχετε αντίρρηση. Ο πρόεδρος της ιαματικής ιατρικής θερμαλισμού έχει υποσχεθεί να κάνει το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα ιαματικής ιατρικής. Έχουμε τα όργανα. Ο κύριος Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα βρεθεί ένας χώρος να κάνουμε πανελληνίως αυτό το μουσείο. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει τεχνογνωσία και μαζί με την ιαματική ιατρική μπορεί να κάνει μαθήματα, και ζητάω από σας το Σάββατο 17 Ιουνίου που θα κλείνει το συνέδριο να κάνουμε μία μικρή γιορτή και να ανακοινώσουμε, παύλα, να κάνουμε ένα μορατόριο για να γίνονται αυτά τα μαθήματα στο Λουτράκι. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είμαι στη διάθεση. Το συνέδριο 17 το μικρόφωνο. Αρχίζει το συνέδριο 15 με 18 Ιουνίου. Θα γινόταν στο Λουτράκι, απορρίφθηκε, γίνεται στο Βραχάτι. Όλοι οι ομιλητές, αντί να έρθουν εδώ, θα πάνε στο Βραχάτι, αλλά εμείς, για να σας θυμίσουμε, θέλουμε να κάνουμε την ανακοίνωση εδώ στο Δήμο. Θα είναι οι τρεις φορείς, ο κύριος Δήμαρχος, εγώ και ο καθηγητής της ιαματικής ιατρικής, σκεπτόμενοι τι μπορούμε να κάνουμε για το Λουτράκι. Ευχαριστώ πολύ.